Καλησπέρα, πώς ήρθε. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Είμαι η Τζέννη, κατάγομαι από τα Γιάννενα. Έχω όμως μισό αιώνα που ζω στην Ελβετία. Είχα το τυχερό να γεννηθώ στην Ελβετία, γιατί οι γονείς μου γνωρίστηκαν εδώ, στη Ζυρίχη. Γεννήθηκα κι εγώ στη Ζυρίχη. Η Ελβετία, με 8,5 εκατομμύρια κάτοικους, μιλάει 4 γλώσσες. Έχουμε με 65% έχουμε ελβετικά, έχουμε 23% τα γαλλικά, έχουμε 8,5% και τα ιταλικά, και οι υπόλοιποι είναι τα ρετορωμάνικα, είναι έτσι μισή βλάχη, μισή Ιταλή, μισή γαλλόφωνη, έτσι. Μιλάνε λίγο απ' όλα. Είναι μία από τις λίγες χώρες η Ελβετία που νιώθεις τη σιγουριά. Έχεις δουλειά, έχεις να φας, έχεις το σπίτι. Συνορεύει με Γαλλία. Με Γαλλία, με Ιταλία, με τη Γερμανία και έχουμε και την Αυστρία δίπλα μας. Δηλαδή για μας, για αυτινούς που μένουν στη Ζυρίχη, κεντρικά δηλαδή, όλα τα 4 τα κράτη που σας είπα τώρα, σε μισή ώρα, φτάνεις εύκολα και άνετα. Εκεί έχουμε, στην Ελβετία δεν υπάρχει κάποια θρησκεία που είναι σαν στην Ελλάδα, ας πούμε, που είναι η Ορθοδοξία. Είναι ελεύθερη η Ελβετία, δίχως θρησκεία. Έχουμε τους Ορθόδοξους, έχουμε τους Καθολικούς, έχουμε τους Προτεστάντες. Είναι πολύ, δεν είναι ιστορία, η θρησκεία από παντού. Είναι όπως υπάρχουν στην Ελλάδα οι νομοί, έχει η Ελβετία 26, δεν είναι οι νομοί, είναι όμως τα καντόνια. Ο καθένας στο καντόνι του, όλοι λίγος πιο παράξενος από τον άλλον. Υπάρχει όμως και η ψυχραιμία και η φιλοξενία, ιδίως στο Τιτσίνο, άμα πας, είναι στην ιταλόφωνη Ιταλία. Είναι πιο φιλόξενοι από αυτούς, ας πούμε, που μένουν στη Ζυρίχη. Γι' αυτά είναι, έχουμε το τυχερό που ζεις εδώ, να έχεις την καθαριότητα, την σιγουριά, να έχεις δουλειά, να έχεις να φας, να έχεις σπίτι, να είσαι ασφαλισμένη. Δηλαδή υπάρχουν όμως και αυτά που δεν είναι εύκολα, η δουλειά, ας πούμε. Δουλεύεις το 8ωρο, να είσαι 8,5 ώρες να δουλεύεις. Δεν θα πας από 8 μέχρι 2 και μετά κλείνει το μαγαζί και πας στις 6 πάλι. Θα δουλέψεις το 8ωρο. Από τις 8 το πρωί, ας πούμε, μέχρι τις 6 το βράδυ. Δηλαδή ενδιάμεσα θα κάνεις και ένα διάλειμμα, αλλά έχεις και τη σιγουριά από τον εκείνο που σου δίνει τη δουλειά. Τι να σας πω άλλο, αυτά είναι τα πιο σημαντικά εδώ στην Ελβετία. Μας έχουν πιάσει και το κορονοϊό φυσικά, αλλά δεν είναι έτσι τόσο χάλια όπως είναι, ας πούμε, στην Ιταλία που συνορεύει, η Ισπανία, η Γαλλία που τους έπιασε πραγματικά τρομερά. Είχαμε το τυχερό εδώ στην Ελβετία που δεν μας έπιασε έτσι χάλια όπως άλλα κράτη, ας πούμε. Βλέπουμε τώρα τη Γερμανία που τους έχει ξαναπιάσει το μη χειρότερα. Θα σας πω άλλο, έχουμε το τυχερό εδώ στην Ελβετία που είναι τα σύνορα ανοιχτά για όλους στην ευρωπαϊκή κοινότητα που μπορούν να έρθουν να δουλεύουν για 6 μήνες, για ένα χρόνο, αυτοί που κατάγονται από ευρωπαϊκή κοινότητα, να κάνουν μια δοκιμή πώς δουλεύουν εδώ στην Ελβετία, να γνωρίσουν λίγο τη ζωή εδώ στην Ελβετία. Είναι όσο για δουλειά είναι σκληρά, γιατί δουλεύεις το 8ωρο, δηλαδή όπως σας είπα καταρχάς από 8 μέχρι 6 το βράδυ. Έχεις όμως και την άνεση άμα βγάλεις το μεροκάματο. Έχεις όλες τις σιγουρότητες.
Λοιπόν, κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε πιο αργά. Eine kleine Pause που λέμε και θα ξαναδοθούμε σε λίγο, παιδιά. Καλησπέρα και πάλι, ξανά θα στο κανάλι μου. Πολλοί θα σας παρακαλέσουν, δώστε μου ένα like και subscribe το κανάλι μου. Έβγαλα έναν καφέ εδώ λίγο, γιατί λίγο μαυροζούμι, να ξυπνήσουμε, να χαλαρώσουμε. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι εδώ στην Ελβετία ο καιρός δεν είναι σαν στην Ελλάδα που έχουμε 3-4 μήνες ζέστη. Είναι ο καιρός υγρός. Το καλοκαίρι, άμα πάει ένα μήνα, είμαστε και καλά. Θα πάει το καλοκαίρι 27-28 βαθμούς. Είμαστε μια χαρά και εδώ 27-28 βαθμούς είναι σαν να έχουμε εμείς στη Σαχάρα 45 βαθμούς. Έτσι νιώθονται, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι ζέστα. Εδώ είμαστε μαθημένοι τα κρύα, τα υγρά, τη βροχή και αυτά. Μπορείς σε μια μέρα δηλαδή να τα δεις όλα, σε μια μέρα. Να δεις την άνοιξη το πρωί, να δεις το καλοκαίρι το μεσημέρι, το φθινόπωρο το απόγευμα και το βράδυ να χιονίζει. Δηλαδή να τα δεις όλα σε 24 ώρες. Έχει εδώ η Ελβετία, τα λέμε, είναι δημοκρατία το κράτος. Δεν είναι όμως όπως σε άλλα κράτη που έχουμε έναν πρόεδρο. Είναι φέτος η πρόεδρος είναι γυναίκα και έχει και άλλους 7 σύντροφους. Για ένα χρόνο όμως. Τέλη του χρόνου ξαναψηφίζονται. Θα βγουν άλλοι 7. Και καινούριος πρόεδρος δεν είναι... στην Ελβετία δεν υπάρχει να κάτσεις 4 χρόνια ή παραπάνω. Θα κάτσεις ένα και μετά φεύγεις. Είναι άλλος, κάνεις μέρος για άλλον. Αυτά, αυτό και αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πραγματικά, γιατί είναι δηλαδή πραγματικά η δημοκρατία και εδώ στην Ελβετία είναι ό,τι και να κάνουν. Δηλαδή θα ξέρω εγώ... Τι παράδειγμα να σου πω τώρα, θα θέλουν να κάνουν τσεμέντο στην άσφαλτο, δεν την κάνει, δεν θα την κάνει το τσεμέντο, θα έρθει να σε ρωτήσει πρώτα. Είσαι, συμφωνάς να κάνω τσεμέντο στην άσφαλτο, θα το ψηφίσεις, ναι ή όχι. Ή θέλεις, ξέρω εγώ, θα ψηφίσεις για οτιδήποτε. Πας, θέλεις να βγεις έξω, δεν έχεις αυτοκίνητο, θέλεις να πας με το λεωφορείο και με το τρόλι, έρχονται κατά λεπτό, έτσι. Σου λένε 9 και 5 θα έρθω να σε πάρω, θα έρθει 9 και 5, δεν θα πάει 9.30 και 10, 9, είναι 9 και 5, έρχεται 9 και 5. Καθυστερεί 2 λεπτά, δολοφονείς τον διπλανό σου, γιατί καθυστερείς, γιατί έχεις κάπου να πας, θα καθυστερήσει το λεωφορείο 2 λεπτά, καθυστερείς και εσύ 2 λεπτά εκεί που έχεις να πας. Και θα σας πω και το άλλο, όπου και να πας, ξέρω εγώ θα πας σε γραφείο και να ρωτήσεις κάτι για εφορία, για τέτοια πράγματα, η δουλειά θα γίνει με την πρώτη. Δεν θα πας και 2 και 3 φορές, θα πας, θα γίνει με την πρώτη και σε ενημερώνουν μετά. Ή με mail, ή με γράμμα, ή τηλεφωνικός, σε ενημερώνουν. Και θα γίνει η δουλειά με την πρώτη που θα πας, όχι με την δέκατη, με την πρώτη εδώ. Και αυτό πάλι μεγάλη άνεση εδώ στην Ελβετία. 90% ό,τι και να χρειαστείς εδώ στην Ελβετία θα το λύσεις ή με mail ή με τηλεφωνικός. Δεν χρειάζεται να περάσεις. Το μόνο που εμείς οι αλλοδοποί τώρα ας πούμε, το μόνο που θα περάσεις είναι η ταυτότητα που θέλεις να ανανεώσεις, θα την πας. Θα περιμένεις 2-3 μέρες και σε παίρνουν τηλέφωνο η ταυτότητα είναι έτοιμη, έλα να την πάρεις. Δηλαδή μόνο αυτό είναι που θα περάσεις. Θα προσπαθήσω να σας δείξω και λίγο πολλά λεπτομέρεια στη Ζερίχη, ωραία λεπτομέρεια με βίντεο για να γνωρίσετε και λίγο την Ζερίχη. Έχει πολλά λεπτομέρεια, είναι ωραία. Άμα ξέρεις που να πας, είναι τέλεια η Ζερίχη. Δηλαδή, ζεις σε όνειρο. Χρειάζεται όμως πριν να είσαι με τα οικονομικά. Έχει βερεμέν, έχει απ' όλα. Έχει να πας να περπατήσεις, έχει να πας να βγεις έξω, έχει να πας να κολυμπήσεις, έχει σινεμά, έχει απ' όλα. Έχουμε όμως το τυχερό που έχουμε και ελληνικές ταβέρνες.
Δώστε μου σας παρακαλώ ένα like, subscribe το κανάλι μου και θα σας δείξω εγώ τις πιο ωραιότερες λεπτομέρειες της Ζυρίχης. Να είστε πάντα καλά, περάστε καλά με την υγεία σας και θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Έτσι, τα ξαναλέμε. Άντε, γεια.